Δόξα σε σένα, Κύριε. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 969. Σελίδα 969 είναι το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9. Σελίδα 969, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο θήτα. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολά στις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει την άς εκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις τη Δαμασκών, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσώνευε την γην, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε: «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπεν: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις, σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος είπε: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκώθητη και εισέλθε εις την πόλη και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτόν ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανεωγμένο στους οφθαλμούς αυτού δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούνται σε αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος: «Ανανία?» Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκωθείς, είπαγε εις την οδό την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλων ονομαζόμενον Ταρσαία, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον, Ανανίαν ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τη χείρα δια να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας: «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε: «Διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθέσες επ' αυτόν τα σκύρας, είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς, ως τη εφάνισε εν τη οδό καθινήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη και λαβών τροφήν εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά τον ενδαμασκό αμαθητών και ευθύς εκήρυτε εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούγοντες και έλεγον: «Δεν είναι ούτως όσοι εξολόθευσαν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο?» Και εδώ δια τούτο είχε ενέλθει δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον ημέρα ικανές, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις το Σαύλον η επιβολή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλα ημέρα και νύχτα δια να θανατώσουν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσατε σε αυτόν εντός σπυρίδος. Και λεβών ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ με προσπάθει να προσκοληθεί στους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πώς είδε τον Κύριο εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πώς εν Δαμασκό εκήρυξε με τα παρησίας εν το νόματι του Ιησού. Και ήτο μετ' αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και με τα παρησίας κηρύττων εν το νόματι του Κυρίου Ιησού. Και ελάλη και εφιλονίκη μετά των Ελληνιστών. Εκείνοι δε κατεγίνονται εις τον αθανατώσωσιν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί, κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέ λοιπόν εκκλησίε, καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν, είχον ειρήνη. Οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αμήν. Σαύλος
το πρωτοκαλί παλίκαρο των αρχιερέων και των γραμματέων, ο οποίος ήταν ορκισμένος εχθρός των χριστιανών. Εβραίος εξ Εβραίων, καταγένος φαρισαίος, διώκτης της εκκλησίας, πλήρης εχμαλωσίας του τότε Ιουδαϊκού καθεστώτος. Και άλλη μια φορά, όπως διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, τον βλέπουμε να έχει πάρει εξουσία από τους αρχιερείς, να πάει και να φέρει δεδεμένους τους μαθητές, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει: «Ο δε Σαύλος πνέων έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου». Απειλή και φόνο. Μίσος. Η καρδιά του ήταν γεμάτη μίσος. Απειλούσε και ήταν έτοιμος ακόμα και να φωνεύσει όλους όσους ήταν μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο. Παράξενα πράγματα ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Αν δεν ξέραμε ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος και ακούγαμε τον Κύριο να μας λέει, ο Παύλος του αντιαιρετικού αγώνα, ο οποίος έρχεται και σας απειλεί και θέλει να σας σκοτώσει και να σας συλλάβει και να σας εχμαλωτήσει και να σας κάνει και να σας δείξει, εγώ αυτόν διάλεξα, λέγει ο Θεός. Κύριε, τι είναι αυτά που λες? Αυτά δεν γίνονται, Κύριε. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, μας λέγει ο Λόγος του Θεού και ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ενώ πήγαινε προς τη Δαμασκό να συλλάβει τους μαθητές, γεμάτος μίσος, απειλή και φόνο, φως, λέει, έστραψε από τον ουρανό. Και ήταν τόσο δυνατό αυτό το φως που ο Σαύλος τότε έπεσε κάτω και άκουσε τη φωνή του Θεού. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ποιος είσαι εσύ, Κύριε, που εγώ σε διώκω? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις, και είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς τα καρφιά, διότι το να διώκεις εμένα και την Εκκλησία μου είναι σαν να κλωτσάς καρφιά». Και ενώ ο Παύλος ήτανε γεμάτος απειλή και φόνο, ξαφνικά ριγμένος στο έδαφος, συνομιλεί με τον Ιησού και του λέει: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω?» Κάνει αλλαγές ο Κύριος, αδελφοί? Μπορεί να κάνει αλλαγές ή δεν μπορεί? Μπορεί να με αλλάξει με το καλό, μπορεί όμως να χρειαστεί να τυφλωθεί ο άνθρωπος για 3 μέρες. Μπορεί να χρειαστεί να πέσει φως εκ του ουρανού και να σοριαστεί ο Παύλος κάτω. Και στο έδαφος που έπεσε πάει και η απειλή, πάει και ο φόνος, πάει και η εξουσία από τους γραμματείς και τους αρχιερείς, πάνε όλα. Και το μόνο που έμεινε είναι μια φωνούλα: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω?» Έχασε τα πάντα. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δύναται να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Ο Παύλος βεβαίως νόμιζε ότι έκανε καλό. Γιατί το να υπερασπίζεται το Ιουδαϊκό θρήσκευμα της εποχής εκείνης, νόμιζε ότι ήταν το παν. Και το πίστευε με αγαθή καρδιά. Αλλά μόλις άκουσε τον Ιησού, τελειώσανε τα πάντα, αγαπητοί αδελφοί. Και όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιησούς επισκεφθεί τον άνθρωπο, κάθε τι το οποίο μπορεί να υπήρχε μέσα στην καρδιά δεν έχει ουσία. Μπορεί να είναι ο πιο σοφός άνθρωπος στον κόσμο. Όταν επισκεφθεί ο Ιησούς, δεν υπάρχει τίποτα, αδελφοί.
Και τι του είπε ο Κύριος? Μπες μέσα στην πόλη, πήγαινε στην πόλη και εκεί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Πλέον ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, ενώ ήταν αρχηγός, τώρα είναι χειραγωγούμενος. Τον έχουν πιάσει από δεξιά και από αριστερά και τον οδηγούνε να κάτσει σε ένα σπίτι, και σε εκείνο το σπίτι, όπως είδαμε στον Ιεζεκίηλ, είναι το αγιαστήριο. Τρεις μέρες είναι σε νηστεία και σε προσευχή. Τρεις μέρες ο Κύριος τον έχει εχμαλωτισμένο, τυφλό, κλεισμένο σε τέσσερις τοίχους, πλην όμως η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί και τον αγιάζει. Αγιαστήριο στην εχμαλωσία. Του μιλάει. Τον ενημερώνει και του λέει ότι θα έρθει ένας άνθρωπος, τον οποίον τον λένε Ανανία. Δεν τον ήξερε τον Ανανία ο Παύλος μέχρι τότε. Ο οποίος θα έρθει, θα βάλει το χέρι του επάνω σου, Παύλο, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γνωρίσεις τι πρέπει να κάνεις. Και το σχέδιο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, εκτείνεται. Ενώ μιλάει στον Απόστολο Παύλο ο Θεός για τον Ανανία, ο Κύριος πηγαίνει και στον Ανανία και του μιλά και του λέει πήγαινε και πρέπει να βρεις τον Παύλο, ο οποίος προσεύχεται και σε περιμένει, γιατί του έχω μιλήσει για σένα. Τι όμορφα πράγματα κάνει ο Θεός, αδελφοί. Τι όμορφα πράγματα κάνει ο Θεός. Και πώς τα κάνει αυτά? Με τη νέα καρδιά και το νέο πνεύμα που βάζει τώρα μέσα στον Απόστολο Παύλο. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, από ενάντιος και πολέμιος, έχει μία καρδιά με τον Ανανία. Τρεις μέρες χρειάστηκε ο Θεός να του αποσπάσει τη λίθινη καρδιά του Παύλου και να του βάλει σάρκινη. Τρεις μέρες χρειάστηκε να μείνει εχμάλωτος ο Παύλος, γιατί η επίσκεψη του Κυρίου ήταν τόσο δυνατή εις αυτόν, που ο Παύλος, αδελφοί μου αγαπητοί, από εκεί που υπερασπιζόταν το Ιουδαϊκό θρήσκευμα, τώρα τον βλέπουμε να είναι στην πόλη και να κηρύττει τον Ιησού. Μα είναι δυνατόν? Προχθές, Παύλο, κυνηγούσες τους χριστιανούς και τώρα έχεις και τη γνώση να κηρύξεις τον Ιησού? Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος κάνει αλλαγές. Και σήμερα σας παρακαλώ, αγαπητοί μου αδελφοί, να φύγουμε έχοντας πιστεί όλοι μας ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας, όπως δεν τις έχουμε φανταστεί ποτέ. Εκεί που ο Παύλος κατηγορούσε τους χριστιανούς, σε τρεις μέρες ο Παύλος κήρυτε τον Ιησού. Κήρυτε τον Ιησού. Έμπαινε μέσα στις συναγωγές και μίλαγε για τον Χριστό. Και όχι μόνο μίλαγε για τον Χριστό, είχε και επιχειρήματα για τον Χριστό. Τρεις μέρες. Και έχεις και επιχειρήματα για τον Χριστό? Αν έχω, λέει, άμα σας πω τι έκανε σε μένα ο Χριστός, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να σας πιάσω και να σας πάω στους αρχιερείς. Αλλά αν ήρθα για να σας πιάσω, με πιάσε ο Χριστός. Αυτό κι αν είναι επιχείρημα. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Κύριος θα έρθει να κάνει την αλλαγή, αδελφέ μου και αδελφοί μου, στη ζωή σου, ετοιμάσου να αρχίσεις να τον κηρύττεις. Όχι να σε αλλάξει ο Χριστός και να παραμείνεις εκεί που ήσουνα. Όχι να έρθει στην εχμαλωσία σου ο Χριστός να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σου αλλάξει την καρδιά, να σου αλλάξει το πνεύμα, να σου βγάλει τη λίθινη, να σου βάλει σάρκινη και εσύ να επιστρέψεις την ίδια εδώ που ήσουνα πριν. Ωραία, μου φανερώθηκε ο Χριστός, αλλά εγώ έχω και μια δουλειά να κάνω, μπορούσε να πει ο Παύλος. Έχω τους αρχιερείς. Μου έχουν δώσει εξουσία. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Πάω να κρυφτώ. Γιατί αν με βρουν οι αρχιερείς, την πάτησα. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα ήρθε ο Χριστός. Τον αγνώρισε τον Ιησού. Τώρα ο Παύλος, με τρεις μέρες
νηστεία και προσευχή, με το άγγιγμα του Κυρίου μέσω του Ανανία, που ανοίξανε τα μάτια του, που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, που βαφτίστηκε στο νερό. Μα τι αλλαγές είναι αυτές? Και τώρα μας κηρύττηκε στη συναγωγή τον Ιησού. Αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος κάνει αλλαγή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατηθεί. Θέλει παντού να μιλήσει για αυτόν το σωτήρα και ελευθερωτή που γνώρισε. Γιατί πλέον ο Σαύλος δεν είναι εχμαλωτισμένος στο Ιουδαϊκό του θρήσκευμα. Είναι ελεύθερος μες στο Χριστό. Τα βδελίγματα τα πέταξε. Σταμάτησε να κλωτσάει τα καρφιά. Σταμάτησε να υπακούει σε ανθρώπους και πλέον πείθεται στον Ιησού. Γιατί? Γιατί τον είδε. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αυτό το η φλόγα που είχε μέσα του, που πήγαινε εκεί, μπέρδευε τους Ιουδαίους, τους έκανε όλους τους έκανε σούπα εκεί μέσα στη συναγωγή. Και τόσο πολύ που ήταν η δύναμη αυτή που είχε ο Παύλος, που λέει θα τον σκοτώσουμε. Για να σκοτώσει πήγε και κινδυνεύει να τον σκοτώσουν. Και τελικά λέει τον βάλανε μέσα σε ένα καλάδι και τον κατεβάσανε από τα τείχη να τον φυγαδεύσουν οι μαθητές. Και μετά γύριζε και στην Ιερουσαλήμ. Και προσπαθούσε λέει να προσκοληθεί εκεί στους μαθητές και όλοι τον είχαν από φόβο. Τι λες, σε βάλουμε μέσα στην εκκλησία Παύλο? Σε άμα μπεις μέσα στην εκκλησία τελειώσαμε όλοι. Αλλά δεν έχουν καταλάβει αδελφοί. Αλλά ο Παύλος γνώρισε τον έναν και αληθινό Θεό και το όνομά του Ιησούς. Αδελφοί μου, ξέρετε, για να έχουμε αυτή τη φλόγα μέσα μας να μιλήσουμε για τον Χριστό, πρέπει να τον γνωρίσουμε αδελφοί. Πρέπει να πάρουμε αυτή τη γνώση, να έλθει ο Κύριος και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Και τότε ούτε φόβος, ούτε δισταγμός, και μη χάσω και αυτά που έχω, και μη χάσω και την εύνοια των αρχόντων και των αρχιερέων, και όλοι αυτοί τι θα πούνε, που εγώ αλλαξοπίστησα. Δεν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, τελειώσανε. Τώρα έχω τον Χριστό. Τώρα έχω τον Ιησού, είμαι ελεύθερος. Επιστρέφω στη γη μου, χωρίς δελίγματα, χωρίς μυαρά, και κηρύττω τον Ιησού. Γιατί πρέπει να εξαπλωθεί το όνομα του Ιησού. Και ευτυχώς που υπήρχε και ο Βαρνάβας, που πήρε τον Παύλο, τον πήρε κοντά και άρχισε να τους λέει στους μαθητές τι ο Κύριος έκαμε εις αυτόν. Και αγαπητοί αδελφοί, πλέον μέσα σε μία στιγμή και τρεις μέρες και τρεις νύχτες, μία στιγμή και ένα τριήμερο. Αυτά ήθελε ο Κύριος για τον Παύλο. Τον αλλάξανε τελείως. Άλλαξε η ζωή του. Η επίσκεψη του Κυρίου, η νηστεία του Παύλου, η εχμαλωσία του και η τύφλωσή του για τρεις μέρες ήταν η αρχή για μια νέα ζωή. Και το παρελθόν, Παύλο, εσύ τώρα ήσουνα Φαρισαίος. Ήσουνα Εβραίος εξ Εβραίων. Είχε σπουδάσει κάτω από τον Γαμαλιήλ. Παύλο, τι λες? Πάνε αυτά. Μα το παρελθόν μου, μα ο τρόπος που μεγάλωσα, μα αυτά που έζησα, δεν υπάρχουν πια. Μα γιατί, Παύλο? Γιατί ήρθε ο Θεός και απέσπασε τη λίθινη καρδιά από τις σαρκός μου. Αυτή τη λίθινη καρδιά που την έφτιαχνε η προηγούμενη ζωή μου. Και τι έγινε? Ήρθε η νέα καρδιά, η οποία είναι από τα χέρια του Θεού, η οποία τι έκανε? Έδωσε αυτή τη φλόγα του να κηρύττω και να πρεσβεύω το όνομα, αυτό το ένδοξο όνομα, αυτό το υπερπάν όνομα του Ιησού, μπροστά από το οποίο θα κλείνει πανγόνι επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Κύριο εις δόξαν Θεού Πατρός.
Και ο Παύλος πλέον, αγαπητοί αδελφοί, ξεκίνησε ένα νέο περπάτημα. Η αλλαγή ήταν εκπληκτική. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πλέον ο αδελφός μας, ο Απόστολος Παύλος, έχει τον Ιησού στην καρδιά του και η ζωή του είναι νέα και πλέον τον χρησιμοποιεί όχι για να μηδενίσει τους μαθητές του Χριστού, αλλά να τους πολλαπλασιάσει, να τους αυξήσει, να κάνει εκκλησίες ο Κύριος μαζί του, ένα σκεύος εκλογής, όπως το ονομάζει ο Θεός στον Ανανία. Σκεύος εκλογής. Και ενώ ο Παύλος πλέον είναι στην υπηρεσία του Χριστού, έρχεται τώρα ο Κύριος να μας φανερώσει και το τι έκαναν οι εκκλησίες της εποχής εκείνης. Οι μεν λοιπόν εκκλησίες, καθ' όλην την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια, είχαν τρία πράγματα, αδελφοί, στα οποία και εμείς θα παραμείνουμε σήμερα. Πρώτον, είχαν ειρήνη. Πρώτο και πολύ πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, όχι να υπάρχει, αλλά πρέπει να βασιλεύει. Η ειρήνη. Οι αδελφοί όλοι είχαν στο νου τους όχι πώς να λογομαχήσουν, αλλά πώς να ειρηνεύσουν. Πώς ειρηνεύω? Με το να ταπεινωθώ. Μα δεν έχει δίκιο, δεν πειράζει, προέχει η ειρήνη. Δεν είμαι εγώ εδώ πέρα για να βάλω το δίκιο στον άλλον. Δεν είμαι εγώ εδώ πέρα για να μάθω τον άλλον πώς θα συμπεριφέρεται. Αυτό είναι η δουλειά του Κυρίου. Η δουλειά είναι η δική μου, να ταπεινωθώ. Δεν ήταν η δουλειά των χριστιανών να πιάσουν τον Παύλο, να τον δέσουν και να τον ρίξουν σε ένα μπουντρούμι, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας που να τους κυνηγάει. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Η δουλειά η δική μου και του κάθε ενός πιστού μέσα στην Εκκλησία είναι η ειρήνη με τα πάντων. Με τα πάντων. Δεύτερον, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, οικοδομείται και προχωρά όταν μέσα στους πιστούς υπάρχει φόβος Κυρίου. Έχω φόβο Θεού στη ζωή μου? Ο Ανανίας ναι, είχε φόβο Θεού. Και όταν τον επισκέφθηκε ο Θεός και του είπε τι πρέπει να κάνει, δεν είπε Κύριε δεν πάω. Δεν είπε Κύριε δεν θέλω. Δεν είπε Κύριε φοβάμαι. Διατύπωσε την αγωνία του και την ταραχή του, πλην όμως, όταν άκουσε τη φωνή του Κυρίου, είπε αμήν και πήγε. Πήγε μόνος του, θα λέγαμε, να αντιμετωπίσει το λιοντάρι, τον Παύλο. Και έβαλε το χέρι του επάνω στον Παύλο, ο Παύλος είδε και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Οι εκκλησίες, αγαπητοί αδελφοί, χρειάζονται, όπως είπαμε, την ειρήνη και δεύτερον να περιπατούμε όλοι μας οικοδομούμενοι και περιπατούντες εν το φόβο του Κυρίου. Αν δεν ξέρω τι είναι ο φόβος του Θεού, πρέπει να τρέξω να τον μάθω. Γιατί αλλιώς ούτε να οικοδομηθώ μπορώ, ούτε να προχωρήσω μπορώ. Εάν δεν γνωρίζω και αν δεν έχει καμία εφαρμογή ο φόβος του Κυρίου στη ζωή μου, τότε είμαι ένα τίποτα. Δεν βασιλεύει μέσα μου ο Χριστός. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χριστός. Και το αποτέλεσμα, ούτε να ομολογήσω, ούτε να ζήσω αγία ζωή, ούτε τίποτα. Μπαίνω, βγαίνω στην Εκκλησία και φόβος Θεού στη ζωή μου δεν υπάρχει. Μπαίνω, βγαίνω στην παρουσία του Θεού και ειρήνη δεν έχω. Και όχι μόνο αυτό, την ειρήνη που δεν έχω και την ταραχή μου, τη μεταδίδω και στους άλλους.
Αν έχω ταραχή στη ζωή μου, πρέπει να πάω στον Κύριο, αδελφοί. Και όχι να πάω σιγά σιγά, να τρέξω. Πρέπει να νηστεύσω, όπως έκανε ο Παύλος. Να προσευχηθώ. Να πω με ταπείνωση, Κύριε, τι πρέπει να κάνω. Θέλω να με χμαλωτήσεις για να μάθω, αν δεν μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου. Αλλά θέλω, Κύριε, τη σωτηρία μου. Θέλω, Κύριε, να σε γνωρίσω. Θέλω να δω το φως του ουρανού να σκάει επάνω μου και να πέσω κάτω. Να δω ποιος είσαι, Κύριε. Δεν θέλω να κλωτσάω καρφιά. Δεν θέλω να ρίχνω μπουνιές στον αέρα. Δεν θέλω να εργάζομαι χωρίς αποτελέσματα. Δεν θέλω να κουράζομαι και να μην βλέπω τίποτα. Δεν θέλω να περπατάω και να τρέχω και να είμαι στο ίδιο σημείο. Θέλω να έχω πρόοδο στη ζωή μου. Θέλω να έχω ευλογία στη ζωή μου. Θέλω να σε βλέπω, Κύριε. Θέλω να σε ζω, Κύριε. Θέλω να έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Ειρήνη στη ζωή μου. Ειρήνη στην οικογένειά μου. Ειρήνη στην εκκλησία μου. Να περιπατώ και εγώ. Και η οικογένειά μου. Και η εκκλησία μέσα στην οποία βρίσκομαι. Εν φόβο Κυρίου. Και τότε. Δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Να πως μεγαλώνει η Εκκλησία, αδερφοί. Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, για να αυξηθεί χρειάζεται η πιστή. Να δούμε τις δικές μας υποχρεώσεις πρώτα. Να έχουμε ειρήνη, να οικοδομούμαστε και να περιπατούμε εν φόβο Κυρίου. Και όταν γίνονται αυτά, η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος θα μας πληθύνει. Το συνειδητοποιούμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς ευλογεί ο Θεός. Αυτή είναι η μία και μοναδική συνταγή. Άλλες συνταγές δεν υπάρχουν. Εάν λοιπόν θέλω η ζωή μου να πληθύνεται σε καρπό, η ζωή μου, η ατομική, η προσωπική, η οικογενειακή μου ζωή και η εκκλησιαστική μου ζωή να οικοδομείται, να αυξάνεται και να ευλογείται, πρέπει να έχω την ειρήνη του Χριστού σε αυτήν τη ζωή μου, να οικοδομούμε και να περιπατώ εν το φόβο του Κυρίου και όταν γίνουν αυτά θα έρθει τι, η παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρετε γιατί, αδερφοί, αν έχω ταραχή στη ζωή μου, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να αναπαυθεί. Αν ταράζω και τους υπόλοιπους δίπλα μου, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να αναπαυθεί. Αν δεν οικοδομώ τη ζωή μου εν φόβο Θεού, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να αναπαυθεί. Εάν δεν ζω και αν δεν περιπατώ εκεί που ο Κύριος με έχει βάλει να περπατήσω, το Πνεύμα το Άγιο δεν δύναται να ενεργήσει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να εργαστεί σε μία οδό έξω από το Λόγο του Κυρίου. Δεν μπορεί εγώ να είμαι στην αμαρτία μου και να λέω, Κύριε, γιατί δεν με ευλογείς. Μα πώς θα σε ευλογήσω, παιδί μου. Θέλεις να έρθω εγώ εκεί που είσαι. Όχι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εσύ πρέπει να έρθεις εκεί που είμαι εγώ. Δεν μπορώ εγώ να έρθω, λέει ο πατέρας στον ιό, στα γουρούνια, παιδί μου, και να σε ευλογήσω. Πρέπει να πάρεις την απόφαση να βγεις από τα γουρούνια και να έρθεις στο σπίτι μου. Και εκεί εγώ θα στα δώσω όλα. Θα σου δώσω το δαχτυλίδι, θα σου δώσω τη στολή την πρώτη, θα σου βάλω παπούτσια, θα σφάξω και το μόσχο το συντευτό. Γιορτή θα κάνω για σένα, άμα έρθεις. Αλλά δεν θα έρθω στα γουρούνια να στα κάνω αυτά, συγγνώμη. Εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση να φύγεις από τα βδελίγματα και από τα μυαρά και εγώ εκεί θα έρθω να σε ευλογήσω. Δεν μπορούσε ο Κύριος να ευλογήσει τον Απόστολο Παύλο μέσα στο ιερατείο και στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να τον επισκεφθεί, έπρεπε να τον οδηγήσει έξω από αυτά. Ο Παύλος έπρεπε να υπακούσει, να βγει, να κλειστεί στην εχμαλωσία του, με νηστεία και με προσευχή,
Εκεί ο Κύριος ήτανε ως μικρόν αγιαστήριο να τον αγιάσει, να τον καθαρίσει, να τον ελευθερώσει, να του αποκαλυφθεί και μετά θα έρθει να του δώσει αυτά που πρέπει να κάνει. Αλλά πρώτα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Κύριο, να εννοήσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να ανοίξουν τα μάτια του, να πληστεί Πνεύματος Αγίου, να κάνει τη δικαιοσύνη του Θεού και να βαπτιστεί και μετά ο Κύριος θα του δώσει μια νέα οδό. Την προηγούμενη. Ούτε μυρωδιά, αδελφοί. Ούτε σκέψη. Όλα τα προηγούμενα, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι ήτανε? Ζημιά. Μου κάνανε κακό. Το μόνο που με βοηθούσανε είναι να μην γνωρίζω τον Ιησού. Αλλά όμως το παρόν, αλληλούια, δόξα στον Κύριο, έχω ειρήνη και μεταδίδω ειρήνη. Περπατάω και οικοδομούμαι εν το φόβο του Κυρίου και αισθάνομαι την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος να με πληθύνει. Αγαπητοί μου, το ίδιο να κάνουμε κι εμείς, αδέρφια μου. Το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Να ειρηνεύουμε. Όταν ακούσουμε κάτι το οποίο πρόκειται να μας χαλάσει την ειρήνη, σας παρακαλώ να σταματάμε να το ακούμε. Τέτοιες περιέργειες να λείπουν από τους εαυτούς μας, αδελφοί. Να σου πω τι έκανε ο αδελφός. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Θα μου φέρει ειρήνη? Δεν νομίζω. Δεν θέλω να τα ακούσω. Έχεις κάτι να μου πεις που θα μου φέρει ειρήνη? Πες το μου, σε παρακαλώ, να χαρείς. Έχεις κάτι να μου πεις που θα με οικοδομήσει και θα με βοηθήσει να περιπατήσω μέσα στο φόβο του Θεού? Αυτά να μου τα πεις όλα, τα θέλω όλα. Είμαι περίεργος να τα μάθω όλα. Αλλά περιέργεια του τύπου. Να ακούσω, να σου πω, να μου πεις και να τα πούμε και οι δυο μας και οι τρεις μας, άντε να βάλουμε και ένα τέταρτο και μην τα πεις σε κανέναν. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά, αδελφοί. Εμείς θέλουμε να υπάρχει έπαινος, αρετή, παρηγορία, παραμεθεία Πνεύματος Αγίου. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, τούτα θέλω να συλλογίζεστε. Οτιδήποτε άλλο δεν θέλω να το συλλογίζεστε. Θέλω να το σταματάτε. Αφήστε τη ζωή σας καθαρή μέσα στο φόβο του Κυρίου. Το παραπάνω δεν το θέλω. Εγώ τι θέλω? Θέλω να έχω ειρήνη, να οικοδομούμε και να περπατώ μέσα στο φόβο του Κυρίου, έτσι ώστε να ζω, να αισθάνομαι και μέσα μου να ενεργείται η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος και να πληθύνομαι και μαζί με μένα να πληθύνεται η οικογένειά μου και μαζί με εμάς να πληθύνεται η Εκκλησία του Χριστού. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή είναι η συνταγή, αδελφοί. Αυτή είναι η συνταγή. Να την κρατήσουμε και να τη φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και τότε, αδελφοί, θα δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου στη ζωή μας. Θα δούμε το Πνεύμα το Άγιο όπως δεν το έχουμε δει ποτέ. Θα δούμε ένα Κύριο μεταμορφωμένο. Ένα Κύριο διαφορετικό. Γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να μεταμορφωθεί στη ζωή μας αν εμείς δεν είμαστε καθαροί και άγιοι, αδελφοί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και πολλές φορές, δυστυχώς, τις περισσότερες εμείς τον εμποδίζουμε. Ήθε λοιπόν, από σήμερα και στο εξής, εμείς να μην είμαστε το εμπόδιο, εμείς να είμαστε η πρόσκληση. Έλα, Κύριε, στείλε, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο να μας παρηγορήσει, πλήθυνε μας δια του Πνεύματος του Αγίου, δώσε μας καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει, δώσε μας, Κύριε, ζωή και αυτή εν αυθονία, πρόσθεσε στην Εκκλησία σου τα αρνιά σου, Κύριε, κάνε μας μία πίμνη μένα πιμένα, Κύριε, βάλε μας μία νέα καρδιά, βάλε μας ένα νέο πνεύμα, βγάλε πέτρες από την καρδιά μας και βάλε τη σάρκα τη δική σου, Κύριε. Αυτό θέλουμε, αδερφοί. Και τότε θα είμαστε πάντοτε αναπαυμένοι εις την παρουσία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν, αλληλούια, δόξα. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ.